Γεια σας. Σημερινό μας θέμα, οι αληθινές ιστορίες του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου μας έχει δώσει μέσα από τους στίχους του καταπληκτικές εικόνες. Μας έχει περιγράψει κόσμους πραγματικούς μα και φανταστικούς. Όμως, μόνο σε τρεις περιπτώσεις η έμπνευσή του προήλθε από αληθινά γεγονότα. Ας τα δούμε. Η αρχή έγινε το 2008 και στο δίσκο Ο Σαμανός. Ο Φορτίνο Σαμάνο, ο Μεξικανός υπολοχαγός και υπαρχηγός του Εμιλιάνο Ζαπάτα, στην εξέγερση των φτωχών του 1910, συνελήφθη και εκτελέστηκε το 1917 από τον Ομοσπονδιακό Στρατό του Προέδρου Πορφύριο Ντίας. Δευτερόλεπτα πριν την εκτέλεσή του, ζήτησε ένα σιγάρο και πόζαρε ακουμπισμένο σε ένα πέτρινο τοίχο, χαμογελώντας άφοβα στο φακό του Ογκοστίν Βικτόρ Καζαζόλα. Στάση τόσο παράδοξα γενναία για έναν άνθρωπο που έχει απέναντί του τον εκτελεστή του. Ας ακούσουμε πως ο Θανάσης Παπακοσταντίνου μιλάει για το συγκεκριμένο κομμάτι τον Μάρτιο του 2014 στην εκπομπή Κατένσα με τον Κοσμά Βρουβλιάνη και την Εύα Χατζιπαύλου. Ένα βασικό κομμάτι του δίσκου μιλάει για έναν Μεξικανό επαναστάτη, το Φορτίνο Σαμάνο, ήταν το επίθετό του. Έχει αποτυπωθεί σε μία φωτογραφία, είναι απέναντι του το εκτελεστικό απόσπασμα, είναι τη στιγμή που θα τον σκοτώσουν και αυτός... Πολύ ανέμελα, αν τη βρείτε αυτή τη φωτογραφία στο διαδίκτυο, βάλετε Φορτίνο Σαμάνο, καπνίζει ένα τσιγάρο, λες και δεν συμβαίνει τίποτα και απέναντί του υπάρχει το εκτελεστικό απόσπασμα. Είναι φοβερό. Αν ξέρεις δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος καπνίζει το τελευταίο τσιγάρο πριν την εκτέλεσή του, είναι φοβερό. Φοβερό. Δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο σε απόλυτη ειρήνη με τον εαυτό του και με τη ζωή. Και με το θάνατο, επομένως. El apresamiento del pesquero venezolano San Miguel por parte de las... Σαμάνο καπνίζει και σκέφτεται. Είμαι ότι δεν έζησα τη μέρη βροχή που θα έρθει να δροσίσει άγνωστον γυναικών το κορμί. Βράδυ στα κρεβάτια τους θα στενάζουν ξαναμένες. Ποιος αμάνος έφερε τούτη τη βουροχή. Με το όπλο σημαδεύει και σκέφτεται. Με μια κίνηση απλή θα του κλέψω ό,τι έχει ζήσει. Είμαι ένας μικρός θεός, είμαι ένας τυχός. Πάνω από το αίμα του αύριο εδώ την ίδια ώρα έρπετα θα σέρνονται όπως κάνω κι εγώ.
τσιγάρο και εκείνο σκέφτεται. Θα γίνω γέλιο να κρυφτώ σε παιδιά που ξεφαντώνουν. Το καιρός θα χάνεται ώσπου κάποιο από αυτά θα φωνάξει λιμπερτά. Κι όπως θα κοιτάει τις κάνες θα βρεθώ στα χείλη του σαν τσιγάρο ξανά. Επόμενη μας στάση, το 2014, στο δίσκο «Πρόσκληση σε δείπνο Κιανίου». Ο Χωμαγιούν Αυγάρ, 18 ετών, και ο Βακάρ Αχμέτ, 33 ετών από το Πακιστάν, βρήκαν τραγικό θάνατο στη προσπάθειά τους να απεγκλωβίσουν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τις ράγες του τρένου, στις 6 Απριλίου του 2012. Το αυτοκίνητο κόλλησε στη διάβαση του Κρονερίου. Αρκετά άτομα προσπάθησαν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους, ανάμεσά τους και οι δύο μετανάστες πακιστανικής καταγωγής. Πριν προλάβουν όμως να απομακρύνουν το αυτοκίνητο, σημειώθηκε σύγκρουση με το τρένο. Με αποτέλεσμα, οι δύο ηλικιωμένοι επιβάτες, καθώς και οι δύο Πακιστανοί, να βρουν τραγικό θάνατο. Με την αυτοθυσία τους, ο Χωμαγιούν και ο Βακάρ απέδειξαν πως η ανθρωπιά δεν έχει εθνικότητα. Thank you.
παίρνουν απ' τη μύτη. Οι ξένοι πια είναι θάνατος κι άμα δεν βγάζεις άκρη. Ρώτα τα τραγούδια σου εκείνα της Καρπάθου και τα άλλα τα υπηρωτικά που φέρνουνε το δάκρυ, φέρνουνε το δάκρυ. Τέλος, το 2018, στο δίσκο «Με στόμα που γελά», ο Θανάσης Παπακοσταντίνου για το τραγούδι «Τάλα» σε ανακοίνωσή του αναφέρει. Τον Ιανουάριο του 2015, στο παγωμένο Εύρο, ένα τετράχρονο κοριτσάκι βρέθηκε κουνιασμένο δίπλα στο νεκρό πατέρα του, που ήταν μελανιασμένος από τη μέση και κάτω. Είχε περάσει το παγωμένο ποτάμι, αφήνοντας το σώμα του να λειτουργήσει κυριολεκτικά ως ανίδα σωτηρίας για το παιδί του. Η μικρή Σύρια Τάλα οδηγήθηκε στο χαμόγελο του παιδιού και αργότερα έσμιξε με τη μητέρα της. Αυτή είναι η ιστορία που έγινε χάδι και ευχή. Με τα χρόνια, ίσως η μικρή να μην θυμάται πια όλο αυτό που έζησε. Τουλάχιστον αυτό ελπίζω. Ας ακούσουμε και μερικά λόγια που είπε ο Θανάσης το Φεβρουάριο του 2018 στην εκπομπή του Άκη Σακισλόγλου «Επιστροφή στα βασικά». Σε αυτό το εκπληκτικό τραγούδι που συγκλονίζει, γιατί είναι μια αληθινή ιστορία, συνέβη πριν λίγα χρόνια, η Τάλα έζησε, ο πατέρας της πέθανε και εσύ έστησες ένα τραγούδι με την ευχή ίσως κάποια στιγμή να τα ξεχάσει όλα αυτό το κορίτσι και να ζήσει τη ζωή της. Ναι. Στην ουσία ευχή είναι. Δεν είμαστε σίγουροι δηλαδή πόσο θα εντυπωθεί μέσα της. Ήταν μικρή βέβαια. Μπορεί να το
να το ξεχάσει. Συνήθως επειδή έχουμε και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, κάποια δυσάρεστα μπορεί να τα ξεχάσουμε. Τώρα δεν ξέρω όμως, αυτό ήταν τόσο δυνατό που είναι όντως ευχή αυτό. Λόγω εμπλοκής των πνευματικών δικαιωμάτων στη στούντιο εκτέλεση της Στάλα, θα την ακούσουμε σε διασκευή από ένα νέο δημιουργό, τον Χρήστο Βασιλιάδη. Άλλα στα γόνα της βροχής και άλλα ανήσυχο κολύμπι, μάρμαρο απ' τα τυφλά βουνά και μπουφάρο πάνω στην Οδύνη. Τ' άλλα δεν είσαι κανενός και τ' άλλα είσαι του κόσμου όλου, στα μάτια του Θεού και μες στο λαρίγγι του διαβόλου. Κανενός και τ' άλλα είσαι του κόσμου όλου, στάχτη στα μάτια του Θεού και μες στο λαρίγγι του διαβόλου. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram.